Τρία χρόνια κάθε καλοκαίρι η Βολισσός υφίσταται μεγάλη ταλαιπωρία. Η ΔΕΙΑΧ δυστυχώς με μια ανεπαρκή διοίκηση δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχει το χωριό. Είδαμε καταχωρήσεις στα μέσα μαζικής δικτύωσης σχετικά με τις διακοπές, τις επανειλημμένες που είχε όλο το καλοκαίρι η Βολισσός. Την κακή ποιότητα νερού, είδαμε ότι έτρεχαν λάσπες σχεδόν από τις βρύσες του χωριού. Φανταστείτε λοιπόν τους επαγγελματίες του χωριού, δεν μιλώ για τους επισκέπτες που και αυτοί προφανώς απογοητεύονται από την επίσκεψή τους σε αυτόν τον πανέμορφο προορισμό. Φανταστείτε λοιπόν τους επαγγελματίες να ξεμένουν χωρίς νερό στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Πλέον το θέμα ξεφεύγει από τα πλαίσια ενός απλού προβλήματος και πλησιάζει θέματα δημόσιας υγείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν επιχειρήσεις να μένουν εστίασης, να μένουν χωρίς νερό, ξενοδοχειακές μονάδες να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Και σαν απάντηση, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, είδαμε σήμερα το πρωί στα μέσα, μπέζει και την τοπική κοινωνία της Βολισσού, είπε ότι δεν έχει ξεμείνει ποτέ το χωριό από νερό, θα λυθεί το πρόβλημα, το μετέθεσε στο μέλλοντα χρόνο στο Σεπτέμβριο και με τη συνήθη τακτική του ρίχνει την απόφαση και τη λύση για το πρόβλημα στους κατοίκους, τι χωριό θέλουν. Του φταίγανε οι επισκέπτες οι φετινοί, ότι υπερδιπλασιάστηκε ο πληθυσμός του χωριού. Λες και κάθε χρόνο δεν έρχονται επισκέπτες, λες και κάθε χρόνο πριν να αναλάβει εκείνος την διοίκηση της εταιρείας δεν έρχονταν επισκέπτες και μάλιστα πολύ περισσότεροι. Φέτος δεν είχε ιδιαίτερα πολύ κόσμο το χωριό. Πραγματικά ήρθαν οι συνηθισμένοι επισκέπτες του, οι οποίοι είναι οι κάτοικοι της Διασποράς, της Βολισσού και των γύρω χωριών. Πρέπει λοιπόν να δοθεί επιτέλους μία λύση στο πρόβλημα. Θυμίζω ότι πριν περίπου ένα μήνα σε σχετική ερώτηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έλεγε ότι ήδη λειτουργεί η καινούρια γεώτρηση και έδινε 27 κυβικά την ώρα. Μόλις όμως προχθές ηλεκτροδοτήθηκε. Το χωριό ξέμεινε πάλι από νερό προχθές το βράδυ. Πολλές ώρες είχε νερό το οποίο ήταν απαράδεκτης ποιότητος και εμείς σαν συνδυασμός θελήσαμε να φέρουμε το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί επιτέλους η διοίκηση της ΔΕΙΑΧ πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, να εξηγήσει στον κόσμο τι ακριβώς ενέργειες έχει κάνει μέχρι τώρα, ποιος είναι ο προγραμματισμός της και να αφήσει αυτά τα όριστα και να πετάει την μπάλα στην κερκίδα και να μεταθέτει το πρόβλημα. Δήθεν ότι είναι ευθύνη των κατοίκων αυτό το πρόβλημα. Είδαμε και μια ωραία έκθεση ιδεών που είχε γράψει σχετικά με τα προβλήματα της υδροδότησης στην Ευρώπη. Το μόνο που ξέχασε να αναφέρει είναι η αλλαγή διαδρομής της Λιβελούλας στον Αμαζόνιο λόγω της λειψιδρίας και θεώρησε ότι πρέπει να κάνουμε μια σύσκεψη μετά από 3 χρόνια προεδρίας του ίδιου για να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα της λειψιδρίας. Και θυμίζω ότι στοιχείο, τις τελευταίες 3 χρονιές έχουμε ρεκόρ βροχοπτώσεων. Περίπου 1 μέτρο είναι η βροχόπτωση κάθε χρόνο και ο κύριος Μυριαγκός με τέτοια βροχόπτωση και με τέτοια επάρκεια νερού, ειδικά στη Βολισσό, το μόνο που νοιάζεται είναι να φυτεύει καινούργιες αφαλατώσεις και να χρεώνει τους δημότες της Χίου με υπέρογγες χρεώσεις.